Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Αντίμαχο Οικονομικών για την προετοιμασία και δουλειά αυτή που έχουν κάνει. Στο όνομα όλων των οικονομικών υπηρεσιών και τον κύριο Γιαννιώτη και την κυρία Σωτήρπου. Θέλω να πω το εξής, ότι βλέπουμε πόσο καλή διαχείριση έγινε και στην περίοδο του COVID, αλλά και στο κομμάτι που ασχολούμαι και έχω την εποπτεία τα τελευταία χρόνια της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Εκεί πέρα βλέπετε ότι δεν έχει γίνει καμία δαπάνη δημοσιότητας. Όλα έχουν γίνει είτε από το ΕΣΠΑ, από το ΗΜΕΠΕΡΑ, είτε από πόρους ευρωπαϊκούς, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα τονίζω και διευκρινίζω ότι ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε την επικοινωνία, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση για την ανακύκλωση, γιατί είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, εμείς φροντίζουμε να αξιοποιούμε εργαλεία και να μην δαπανάμε λεφτά του Δήμου. Θέλω να κάνω και σε αυτό το σημείο μια αυτοκριτική, γιατί μέσα από την αυτοκριτική οριμάζουμε και να πω ότι είναι απαράδεκτο, είναι εκτός εποχής να δίνουμε τόσα λεφτά στον ΕΣΔΝΑ. Να δίνουμε τόσα λεφτά για θάψιμο σκουπιδιών στη χωματερή. Με τις νέες τιμολογιακές πολιτικές του ΕΣΔΝΑ, πάρα πολλοί δήμοι, πάρα πολλοί συνάδελφοι αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι το έχουν τονίσει. Εμείς έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια και φροντίσαμε να κομπωστοποιούμε σε εξωτερικό συνεργάτη τα κλαδιά. Φροντίσαμε να μην θάβουμε τα αγκώδια αντικείμενα. Φροντίσαμε επίσης το υπόλοιπο του μπλε κάδου, δηλαδή ό,τι απομένει από τον μπλε κάδο και δεν είναι ανακύκλωση και σκουπίδια, να πηγαίνει σε εξωτερικό συνεργάτη, σε εξωτερικό ανάδοχο εγκεκριμένο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε προσθέτοντας όλα αυτά, ευελπιστώ σε 6 μήνες να σας παρουσιάσω καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στο κομμάτι της διαχείρισης αποβλήτων. Τα τονίζω γιατί είναι τακτικές και μέθοδοι που το κάνουν 4 δήμοι ή 5 σε όλη την Αττική. Άρα αυτό με κάνει αισιόδοξο να δούμε αποτελέσματα το επόμενο εξάμηνο. Γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο να πληρώνουμε τέλη ταφής και θάψιμο σκουπιδιών. Όσο η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αλλάζει σύμφωνα με τον περιφερειακό και τον εθνικό σχεδιασμό, εμείς πρέπει να βρούμε μεθόδους να μειώσουμε τη σπατάλη οικονομικών πόρων. Θέλω να πω ότι το 2015 για νέους συναδέλφους που ακούνε τη συνεδρίαση, το 2015 ήμασταν ο Σταύρος Τζουλάκης. Άρα και το 2015 τα έκανε καλά και τώρα που είναι 2021 τα κάνει καλά. Επίσης, θέλω να τονίσω το εξής, ότι εδώ πέρα πρέπει να μιλάμε με κοστολογημένες προτάσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι να λέμε σε επίπεδο εντυπωσιασμού θέλω 5 εκατομμύρια για ανέργους, για κοινωνική πολιτική, για πρωτοβάθμια φροντίδα. Το δύσκολο είναι να έχουμε τις δεξιότητες, τις τεχνικές γνώσεις και με σωστά τεχνικά δελτία να ζητάμε λεφτά από τους αρμόδιους φορείς, από τα αρμόδια υπουργεία. Για τους ανέργους, ο ΑΕΔ έχει κάνει συνεργασία με πάρα πολλών φορέων αλλά και εταιριών όπως η Google, κολοσσός, προγράμματα που μπορούμε να αξιοποιούμε. Δεν χρειάζεται ξαφνικά εμείς να βάλουμε εκατομμύρια για τους ανέργους της Νέας Μήνης. Απλά πρέπει να έχουμε ανοιχτά αυτιά και δεξιότητες ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα λεφτά που παρέχονται. Βάζω μια ανωκάτω τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κρικρή. Τώρα το λόγο η κυρία Δελιγιάννη.